Η Ένωση Μεταλλορύχων της Νοτιού Αφρικής απέρριψε την προσφορά για αύξηση 9% στους μισθούς, την οποία πρότειναν οι κορυφαίες εταιρείες του χώρου Anglo-American Platinum και Lonmin. Αποφασίστηκε έτσι να συνεχιστεί για δεύτερη εβδομάδα η απεργία, η οποία ξεκίνησε στις 23 Ιανουαρίου με αίτημα τον υπερδιπλασιασμό των βασικών μισθών, που αυτήν την στιγμή περιορίζονται σε λιγότερα από 400 ευρώ μηνιαίως. Εφόσον συνεχιστεί η απεργία, δεν αποκλείεται να προκληθεί αύξηση στις διεθνείς τιμές του χρυσού και ειδικά της πλατίνας, καθώς το 70% του μετάλλου αυτού παγκοσμίως παράγεται στη Νότια Αφρική. Πάντως, η απεργία δεν έχει επεκταθεί στα δηληστήρια και τους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους.